Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης για αυτή την όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιεί. Είναι γεγονός ότι σήμερα εδώ στο όμορφο, φιλόξενο και χιονισμένο Μέλλαρο πραγματοποιείται το δεύτερο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης. Ένα πρωτάθλημα το οποίο από ό,τι βλέπουμε έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα όλους αυτούς τους διοργανωτές. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι στην διοργανωτής, είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας η σημερινή διοργάνωση. Υπάρχει μεγάλη προσέλευση κόσμου. Η Περιφέρεια αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι αγαπάει τον αθλητισμό, αναβαθμίζουμε τον αθλητισμό, αλλά πάνω απ' όλα αγαπάμε το Μέλλαρον, το οποίο πλέον προσφέρεται για πάρα πολλές δράσεις ερασιτεχνικού αθλητισμού, και να είστε σίγουροι ότι από την επόμενη περίοδο εμείς εδώ στο Μέλλαρον θα διοργανώσουμε όλων των ειδών και όλων των κατηγοριών τα αθλήματα, ώστε να αναβαθμίσουμε τον αθλητισμό μας εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μέχρι τώρα και επισκέπτες και φίλοι του βουνού έχουν πει τα καλύτερα λόγια για το Μέλλαρο και φιλοδοξούν να γίνει αυτή η διοργάνωση και του χρόνου. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Ακούστε, το Μέλλαρο είναι το στολίδι μας. Το Μέλλαρο είναι αυτό, είναι ο ορεινός όγκος, ο οποίος προσφέρεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου να γίνουν πάρα πολλές αθλητικές δράσεις. Υπάρχουν πολλά ορεινά χωριά που λόγω ότι είναι στο Μέλλαρο τονώνεται η οικονομία των ορεινών όγκων. Είναι φιλόξενο. Είναι ένα βουνό το οποίο θεωρώ ότι είναι από τα μοναδικά που υπάρχει στην ελληνική επικράτεια και αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά με τον καλύτερο τρόπο η προσέλευση όλου αυτού του κόσμου που υπάρχει σήμερα εδώ στο Μέλλαρο, ότι το Μέλλαρο πλέον από εδώ και πέρα θα είναι οδηγός. Στόχος του Περιφερειάρχη προσωπικά, του κυρίου Πέτρου Τατούλη, αλλά και όλων των συνεργατών του, είναι το Μέλλαρο να γίνει το επίκεντρο δράσεων αθλητισμού, να γίνει το σημείο αναφοράς, να γίνει πόλος έλξης, ώστε πλέον το Μέλλαρο να είναι αυτό που θα προσελκύει όλο τον κόσμο και να πραγματοποιεί πάσης φύσεως δράση, αλλά περισσότερο αθλητικές δράσεις. Βλέπω μια καταπληκτική διοργάνωση σε ένα καταπληκτικό μέρος. Όντως είναι αδικημένο και εγώ να σου πω δεν ερχόμουνα, όπως από το στιγμή που ήρθα αυτή την διοργάνωση, ότι ήταν πολλές προσαρτές από την κουβή που έχουν στην οικογένεια με τα παιδιά, τα οποία έχουν καταενθουσιαστεί, έχουν απολαύσει το στόχο. Λέει, η διοργάνωση δεν ήταν πολύ καλή φέτος, ο καιρός μας έκανε. Γεια σα, χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο πρωτοβουλία να πούμε εδώ στου καταπληκτικού αγώνε. Και μπράβο και στον Δήμο τη Περιφέρεια και σε ό,τι ο στηρίζει αυτή τη διοργάνωση. Μου αρέσει πάρα πολύ, την πρώτη φορά που συμμετέχω σε μια τέτοια διοργάνωση. Και νομίζω ότι θα έρχομαι κάθε χρόνο. Γιατί τώρα πλέον έχω γίνει φανατική κι εγώ του αθλήματο. Το χιονοδρομικό του Μενάλου θα το είχατε ξεκινήσει, πώς το βλέπετε? Το έχω επισκεφτεί γιατί τυχαίνει ο μπαμπάς μου να είναι από ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας, λίγο έξω από την Τρίπολη. Επομένως είχα ξανάρθει και πιο παλιά.
Πιστεύετε ότι αυτές οι εκδηλώσεις βοηθάνε την τοπική κοινωνία, τον τουρισμό? Νομίζω ότι βοηθάνε πάρα πολύ και όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά βοηθάνε και την τοπική κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, το Υπέρογε Project! Αμέσως τα τελικούς θα είναι πάλι μαζί μας, μην φύγει κανείς σε πολύ 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 λίγο. Έξω στο τελικός γυναικών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία και για την οικογένεια, σαν εξόρμηση οικογενειακή. Θα θέλετε και τον χρόνο να γίνει και τον εννοείται. Νομίζω ότι είναι καλύτερα για την project. Είμαστε λίγο της εντυπώσεως γενικά από την Τρίπολη. Κορίτσια για φίλημα. Μένουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο αρχοντικό, στην Κάψη, για να το λέω σωστά. Και ομολογώ ότι έχει, πώς θα το πω, μαγικά έτσι τοπία. Είναι πολύ όμορφα, παραμυθένια, μέσα στη φύση. Νομίζω ότι όλοι έχουν εντυπωσιαστεί. Εγώ είχα ξανάρθει, αλλά και αυτοί στο μεσοδιάστημα είναι καινούργοι, σας αρέσει πάρα πολύ. Άρα θα προτείνατε σε κάποιον να έρθει για να επισκεφτεί την περιοχή? Εννοείται, ανεπιφύλακτα. Να είστε καλά. Το τέλος του αγώνα, κυρίες και κύριοι! Πρώτη θέση λοιπόν και φετινοί πρωταθλητές στο Βόλι 2019, η ομάδα με τα κόκκινα, η κόκκινη ταύρη. Κοκαλίδης, Κλόνος, Στάικος και Σόφο Σόφο Κλέους.